Είχαμε χθες διαμαρτυρίες, έβγαινε ο κόσμος έξω και έκαιγε λογαριασμούς. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα σας από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς έγινε και ενώ είχε ξεκινήσει το συνέδριο των συντηρητικών στο Μπέρμιγχαμ, αλλά τόσο στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ, εκεί όπου διεξεργόταν δηλαδή το συνέδριο του κυβερνώντο κόμματος, διαδηλωτές έκαψαν λογαριασμούς ρεύματος, εκφράζοντας ουσιαστικά την οργή τους για την εκτείναξη των μισθών. Σε όλο αυτό, σε αυτή την τούρτα, βάλτε και το κερασάκι. Τι λογαριασμούς τώρα, ρεύματος. Ρεύματος, ναι. Λογαριασμούς ρεύματος, γιατί ήδη οι λογαριασμοί από 1η Οκτωβρίου έχουν εκτιναχτεί στο 80% η αύξηση. Δεν θα δώσει κάτι, είπε η Πρωθυπουργός. Ναι, θα δώσει, είπε, για τα επόμενα 2 χρόνια ένα πακέτο στήριξης το οποίο το έχει εξαγγείλει και ήδη όσοι έχουν στο όνομά τους λογαριασμούς ρεύματος έχουν κάνει apply σε αυτή την συγκεκριμένη εφαρμογή για να μπορούν να παίρνουν πίσω τα χρήματά τους. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γενικότερα ότι από την αρχή του έτους οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ξοδέψει, από ό,τι δείχνει και μια συγκεκριμένη έρευνα που δημοσίευσαν και οι Times, το 57% των αποταμιεύσεων. Σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε στην άκρη, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξανεμίζεται. Σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία είδαμε, Γιώργο, είδαμε γενικά υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων που βγαίνουν έξω και σου λένε, παιδιά, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ακριβώς και αυτό γιατί η Μεγάλη Βρετανία ήταν πρωτόγνωρο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ καλύτερη. Όταν όμως αυτή τη στιγμή η λίρα βρίσκεται στη χειρότερη της αξίας τα τελευταία 37 χρόνια, να κατρακυλάει, όταν ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 10%, είναι καταστάσεις πρωτόγνωρες για τη Μεγάλη Βρετανία και αναγκάζει ουσιαστικά τους Βρετανούς να βγουν ήδη στους δρόμους, γιατί ήδη τα κοινωνικά στρώματα αρχίζουν να πιέζονται πάρα πολύ. Είναι το «δεν πληρώνω πανευρωπαϊκά». Το «δεν πληρώνω πανευρωπαϊκά». Αυτό είναι τώρα. Ακριβώς. Το ζήσαμε ακριβώς, και εδώ. Το ζήσαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτοί πληρώνουν που πληρώνουν. Όλη την παγκόσμια κρίση συν το Brexit πληρώνουν. Βέβαια. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Όλη την κρίση που τρώμε όλοι στο κεφάλι, όλος ο πλανήτης και η Ευρώπη, συν τις επιπτώσεις του Brexit. Βέβαια, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Επιλογή είναι ακριβώς. Αυτή. Επιλογή.